Λοιπόν, μετά από 7 ώρες μαραθώνιων διαπραγματεύσεων, κατέληξαν σε μια συμφωνία συμβιβασμό που λίγο, ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι πλέον τον λογαριασμό για τις μελλοντικές διασώσεις των Ευρωπαϊκών Τραπεζών πρώτα θα τον πληρώνουν μέτοχοι και πιστωτές των τραπεζών. Στη συνέχεια, αν αυτό δεν φανεί αρκετό, το λογαριασμό θα πληρώσουν οι καταθέτες άνω των 100.000 ευρώ. Όπως είπες και εσύ, οι καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ είναι εγγυημένες. Και αν όλα αυτά πια δεν αρκούν, τότε θα καλούνται για βοήθεια, για στήριξη οικονομική ή κυβερνήσεις και τελικά οι φορολογούμενοι. Δηλαδή τότε θα προσφεύγουν τα κράτη, οι κυβερνήσεις στο Ταμείο Ρευστότητας. Μάλιστα. Τώρα τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Και ένα πρώτο σχόλιο θα ζητήσουμε από τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη που είναι κοντά μας μέσω Skype. Να τον καλημερίσω και να ζητήσω την αντίδρασή σας, κύριε Βαρουφάκη. Πώς θα ακούτε αυτό? Καταρχήν πρόκειται για παραπομπή στις καλένδες. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να αρχίσει να ισχύει πριν από το 2015. Με άλλα λόγια, δεν αποτελεί κάποιο μέσο καταπολέμησης της τραπεζικής κρίσης στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα. Τι συμφώνησαν? Συμφώνησαν ουσιαστικά σε μία ενοποίηση του συστήματος επιτήρησης 200 μόνο τραπεζών. Των λεγόμενων συστημικών, το οποίο, ξέρετε, εμένα δεν με ικανοποιεί καθόλου, για τον απλούστατο λόγο ότι οι προβληματικές τράπεζες δεν είναι αυτές. Οι προβληματικές τράπεζες, αν θυμάστε, ήταν η Bankia, ήταν η SNS, ήταν οι δικές μας, ήταν η Northern Rock στη Βρετανία. Αυτές δεν αλλάζει όμως ο χάρτης τώρα, κύριε Βαρουφάκη, μετά και την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Μην τα μπερδεύουμε. Με ρωτήσατε τι αποφάσισαν σήμερα στις Βρυξέλλες το βράδυ. Αυτό είναι ένα θέμα. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών έγινε με το προηγούμενο σύστημα. Με ένα σταθρό σύστημα, το οποίο ουσιαστικά διασυνδέει ακόμα περισσότερο την κρίση χρέους των κρατών μας, όπως της Ελλάδας, όπως της Ισπανίας, με την τραπεζική κρίση. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο για την ανακεφαλοποίηση, να το πούμε, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητιόταν. Η συζήτηση χτες το βράδυ, που ξεκίνησε με τον κύριο Μόντι, αν θυμάστε, πριν από ένα χρόνο, ήταν πώς θα αποσυνδεθούν αυτές τις δύο κρίσεις. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, όπως γίνεται από τον ESM, με τα χρήματα να καταγράφονται στο εθνικό χρέος και τις κυβερνήσεις, τις εθνικές κυβερνήσεις, να είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά διαχειρίζονται την ανακεφαλοποίηση, αυτό είναι το πρόβλημα, δεν είναι η λύση του προβλήματος. Να το δούμε λίγο τώρα, συγκεκριμένα για τη χώρα τη δική μας. Έχουμε δει ότι ο τραπεζικός χάρτης στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Αν αύριο κινδυνεύσει μια ελληνική τράπεζα, τι θα συμβεί στην πράξη, ποιος θα τη στηρίξει, πώς θα στηριχτεί αυτή για να μην καταρρεύσει? Μοντέλο Κύπρου, δεν είχε πει ο κ. Ντάιζελμπλουμ. Μοντέλο Κύπρου θα έχουμε. Αυτό το εννοούσε ο κ. Ντάιζελμπλουμ. Δεν έπρεπε να του ξεφύγει όταν του ξέφυγε. Αλλά ακόμα και από αυτά που είπε η συνεργάτη σας προηγουμένως, ακούσατε ποια θα είναι η διαδικασία. Η διαδικασία είναι, πρώτον, κουρεύονται οι πιστωτές των τραπεζών, οι bondholders, οι ομολογιούχοι των τραπεζών, οι μέτοχοι, και αμέσως μετά οι καταθέσεις άνω των 100.000. Μοντέλο Κύπρου, γι' αυτό σας λέω. Η τραγωδία ποια είναι εδώ, κυρία Σαββανίδη? Ότι εδώ δεν έχουμε έναν νόμο, έναν κανόνα για όλες τις τράπεζες. Μία Ολλανδική τράπεζα, όπως η SNS, θα διασωθεί γιατί ο Υπουργός Οικονομικών, που τυχαίνει να κυρίως Ντάιζελμπλουμ, την διέσωσε επειδή το κράτος της Ολλανδίας δεν είχε πτωχεύσει και είχε τα χρήματα για να διασώσει τις καταθέσεις άνω των 100.000. Μια χώρα σαν τη δικιά μας δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα, γιατί ο Έλλην Υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να το κάνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Οπότε έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα εντελώς κατακαιρματισμένο στην Ευρωζώνη. Φανταστείτε στις ΗΠΑ, οι τράπεζες μιας πολιτείας, εάν είχαν πρόβλημα να οδηγούσαν τους καταθέτες των μη εγγυημένων καταθέσεων σε ένα μεγάλο κούρεμα, ενώ στις διπλανές πολιτείες αυτό να μην ίσχυε. Δεν θα μιλούσαμε για πλέον για τη ζώνη του δολαρίου, αλλά για μια κατακαιρματισμένη ζώνη του δολαρίου. Κύριε Βαρουφάκη, τώρα, έτσι όπως το συζητάμε, έτσι όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό, όπως θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες, κρύβει τον κίνδυνο να αρχίσει να ανησυχεί ο μέσος καταθέτης, να αποσύρει τα χρήματά του και να κλειδωνήσει ακόμη πιο πολύ και πρόωρα, μάλιστα, το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη? Είστε σχεδόν προφητική, κυρία Τζαπανίδου, γιατί αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό, αλλά το σχεδόν που επαφίεται στο γεγονός ότι αυτό ήδη γίνεται. Ήδη τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ισπανικές τράπεζες και οι ιταλικές τράπεζες τελούν υποκατάσταση πανικού. Ναι, κάτι που δεν συμβαίνει στις ελληνικές τράπεζες, ή όχι? Κοιτάξτε, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε τέτοιο σημείο απαξίωσης και τόσο χαμηλό επίπεδο ανακεφαλοποίησης,
που πλέον όταν έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο, μετά δεν έχεις τι για ποιον άλλον λόγο να ανησυχείς. Να κάνω την ερώτηση που κάνει κανείς όταν είναι νέος. Πού να κρατήσει τα χρήματά του πια? Κοιτάξτε, δηλαδή στις τράπεζες, στις τράπεζες. Με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Και το καταλαβαίνετε. Είμαστε στον αέρα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό που θέλω να πω, και θα είμαι όσο πιο φιδωλός μπορώ, οι καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ σε κράτη-μέλη που δεν έχουν την δημοσιονομική ισχύ να υποστηρίξουν τις τράπεζές τους από τους ίδιους τους τους πόρους, σε αυτές τις χώρες οι καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ δεν είναι εξασφαλισμένες. Μάλιστα. Και με επίσημα λόγια. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα, βάζουμε άνω τελεία στο θέμα αυτό. Αλλά πάμε να δούμε πώς πηγαίνουν τα οικονομικά του κράτους. Όσο δημιουργούνται μαύρες τρύπες στον προϋπολογισμό, είναι πιθανό να δούμε νέα μέτρα να πέφτουν στα κεφάλια μας? Είτε θα υπάρξουν νέα μέτρα, είτε θα υπάρξει νέα χρηματοδότηση από την Ευρώπη πριν από τις γερμανικές εκλογές. Τι νομίζετε ότι θα γίνει? Νέα χρηματοδότηση από την Ευρώπη πριν τις γερμανικές εκλογές. Αυτό είναι το πιο πιθανό, λέμε όλοι. Να παραταθούν οι γερμανικές εκλογές, για είναι απλό. Να κάνουμε να πάνε πίσω οι εκλογές. Ωραία πρόταση. Μα τι λέτε τώρα? Κύριε Βαρουφάκη, να σας πω κάτι. Επειδή ξεκινήσαμε την κουβέντα μας αυτή από το πρωί σε σχέση με τις τράπεζες και τους καταθέτες και τα κουρέματα των καταθετών κλπ. Τις εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Συνεχίζουμε με την πιθανότητα, εσείς τη βλέπετε και πολύ έντονη μάλιστα, να ληφθούν και νέα μέτρα γιατί υπάρχουν τρύπες στον προϋπολογισμό. Πόσο έχετε αναθεωρήσει λίγο αυτές τις απόψεις σας που είναι αρνητικές, που είναι απεσιόδοξες, όλο αυτό το διάστημα που συζητάμε μαζί? Τι εννοώ? Θυμάμαι ότι μερικά χρόνια πριν λέγατε ότι η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει με τη βούλα. Θα γυρίσει σε άλλο νόμισμα. Θα αντέξει να είναι σε αυτό το βαγόνι μέσα σε αυτή την αμαξοστοιχία. Έχετε πέσει έξω στις προβλέψεις σας? Αν ξαναπαίξετε τα βίντεο στα οποία συνομιλούσαμε, θα δείτε ότι δεν μίλησα ποτέ ότι η Ελλάδα θα γυρίσει στη δραχμή. Αυτό που έλεγα είναι όλα τα υπόλοιπα που είπατε. Ότι η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Κοιτάξτε, η Ελλάδα χρεοκόπησε στις αρχές του 2012 παταγωδώς, κάνοντας μεγάλο πάταγο. Το PSI ήταν μια χρεοκοπία. Επισήμως και χρεοκοπία. Μετά ξαναχρεοκοπήσαμε τον περασμένο Δεκέμβριο με τη λεγόμενη επαναγορά χρέους. Και τις δύο αυτές φορές ονομάσαμε τη χρεοκοπία κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν ακούγονταν καλό και επειδή τόσα χρόνια οι ηγέτες μας εξόρκιζαν τη χρεοκοπία, το default δηλαδή, δεν το ονόμασαν default, αν ήταν default. Βεβαίως πάμε για τρίτη χρεοκοπία. Αυτά έχουν συμβεί και συμβαίνουν και θα συμβαίνουν όσο το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Βλέπετε να αλλάζει το κλίμα τώρα? Μιλάει ο κ. Σαμπαράς για Greek success story. Ήδη χθες υπεγράφει συμφωνία για τον TAP. Ήδη η Κόσκο μπαίνει για τα καλά μέσα στο λιμάνι, ετοιμάζεται να μπει και στα τρένα. Δεν μας ωφελεί οικονομικά και μας βάζει παράλληλα και στον ενεργειακό χάρτη η υπογραφή αυτή? Λοιπόν, καταρχήν, για τον TAP συγχαρητήρια σε όσους δούλεψαν για αυτόν. Είναι μια επιτυχία. Θα μου επιτρέψετε όμως να παρακαλέσω να κρατήσουμε τους ενθουσιασμούς σε κάποια όρια. Δηλαδή, η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτή την κοινοπραξία ως οικόπεδο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Θα έρθουν χρήματα, άνθρωποι θα εργαστούν για την κατασκευή, αλλά δεν θα υπάρξει μακροπρόθεσμο σημαντικό όφελος. Δείτε την Ουκρανία, από την οποία περνούν οι ρωσικοί αγωγοί. Υπάρχει μια σχέση υποτέλειας με τους ιδιοκτήτες των αγωγών. Εκεί όμως που θέλω πραγματικά να το γιορτάσουμε όλοι μαζί, αφορά την Κόσκο. Είναι τα καλύτερα νέα που έχω ακούσει εδώ και πολύ καιρό. Και ιδίως το ότι σκέφτεται, έτσι ακούω, ελπίζω να ολοκληρωθεί αυτό, η Κόσκο να αγοράσει μέρος του ΟΣΕ, της Train ΟΣΕ. Είμαι σίγουρος ότι με το που θα υποχωρήσει ο ευρωπαϊκός αναρθολογισμός που οδηγεί την Ελλάδα και την Ευρωζώνη στη συρρήκνωση, να μην πω στη διάλυση, εάν ισχύσει αυτό, αν η Ευρώπη ακολουθήσει το δρόμο της λογικής, η Κόσκο έχει τη δυνατότητα να κάνει θαύματα στην Ελλάδα, διασυνδέοντας τα λιμάνια μέσω των σιδηροδρόμων με την κεντρική Ευρώπη. Αλλά με ρωτήσατε για το Greek success story. Δυστυχώς αυτό όχι, παραμένει. Όσο βλέπουμε ακόμη παράλληλα και τις κορδέλες που κόβονται και λοιπά από τις χθεσινές συμφωνίες τις οποίες... Θυμίζει λίγο. Παρακαλώ, τι θυμίζει? Θυμίζει κάποιες λιβερές σκηνές του παρελθόντος. Αρκετά με αυτά. Θα ξαναγυρίσω. 40 χρόνια πριν, κύριε Βαρουφάκη.
Κύριε Βαρουφάκη, να ξαναγυρίσω λίγο στο. Γενικά θα πρέπει να σα πω ότι έχω ένα αισθητικό πρόβλημα. Να γυρίσω λίγο, σα παρακαλώ πολύ, στον ενεργειακό χάρτη, στον οποίο λέτε κι εσεί ότι μπαίνει η χώρα μα. Όχι όμω. Όχι, εγώ δεν είπα ότι πήγε η χώρα. Εγώ είπα ότι ήταν πολύ καλό που θα έρθουν κάποια χρήματα, που θα δουλέψουν κάποιοι άνθρωποι. Πώ αλλιώ θα μπορούσαμε να έχουμε βγει ωφελημένοι από του αγωγού και το δίκτυό του, κύριε Βαρουφάκη? Δεν είμαστε παραγωγό πετρελαίου, χώρα πετρελοπαραγωγό. Δεν έχουμε δικά μα πετρέλαια να ρίξουμε μέσα σε αγωγού. Άρα λοιπόν, ω οικόπεδο μόνο θα μπορούσε κάποιο να μα πει. Για τα πετρέλαια στο Αιγαίο, στο Ιόνιο. Ακόμη τουλάχιστον σε 15 χρόνια θα δούμε τι θα γίνει. Η απάντηση στο ερώτημά σα είναι πολύ απλή. Δεν μπορούμε. Άρα λοιπόν, το γεγονό ότι περνάει ένα τέτοιο αγωγό από την χώρα. Είναι καλό, αλλά μην λέμε πράγματα τα οποία δεν στέκουν, ότι γινόμαστε μέρος ενός γεωστρατηγικού σχεδίου και αποτελούμε πολύ σημαντικό κομμάτι του. Δεν είναι έτσι. Ένα οικόπεδο που παρέχουμε, μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να το μειώσω. Επειδή σας έχουμε την ευκαιρία, σας έχουμε, και πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, μία χώρα όπως η δικιά μας, που έχει μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια χρέος, με την κατάσταση όπως είναι σήμερα, όπως βλέπετε, τα φορολογικά μας, την ανεργία, την κατάσταση στην Ευρώπη, ποια είναι η πιθανότητα ότι μπορεί να βγει από αυτό το πηγάδι με τα δεδομένα όπως τα βλέπετε? Να σας απαντήσω άμεσα. Σε μια χώρα που βρίσκεται στην κατάσταση την οποία εσείς περιγράψατε και στην οποία οι επενδύσεις μειώνονται με 20 ή 10% το χρόνο από ήδη μηδενικό επίπεδο ουσιαστικά, δηλαδή έχουμε αρνητικές επενδύσεις, δεν μπορεί να βγει από αυτό το πηγάδι. Ο μόνος τρόπος να βγει από αυτό το πηγάδι είναι να γίνουν 2-3 βασικές αλλαγές στο σχεδιασμό των πακέτων διάσωσης της Ελλάδας, εφόσον μένουμε στην Ευρωζώνη. Το ένα αφορά τις τράπεζες, το άλλο αφορά το χρέος και το τρίτο αφορά τις επενδύσεις. Αν δεν γίνουν ριζικές αλλαγές. Για να το καταλάβω. Κύριε Βαρουφάκη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει ή σοβαρό κούρεμα ή να μας χαρίσουν τα 120 δις του OSI. Ένα. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνουν κανονικές επενδύσεις οι οποίες θα μπορέσουν ίσως να βγάλουν τη χώρα από την ύφεση. Και τρίτον, θα πρέπει τουλάχιστον αυτά τα 50, πόσα είναι, τα 48 δις που δόθηκαν στις τράπεζες, να τα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά? Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω Τι αυτό. Λέτε? Δεν λέω αυτό, γιατί κοιτάξτε, το OSI που είπατε να μας χαρίσουν τα 100. Ναι. Δεν πρόκειται να το κάνουμε. Μακάρι να το κάνουμε. Αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να το κάνουμε μόνο για εμάς και να το κάνουμε για τους Ιρλανδούς. Okay. Να μην το κάνουμε για τους Πορτοκάλους. Είναι τεράστιο το πολιτικό πρόβλημα. Αλλά δεν χρειάζεται και να γίνει αυτό. Υπάρχουν έξυπνοι τρόποι για να γίνει διαχειρίσιμο το ελληνικό χρέος. Και το χρέος της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας και της Ιταλίας. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, αλλά τώρα μην μπλέξουμε στα τεχνικά, έτσι πολύ γρήγορα να αναφερθώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αντί να χρησιμοποιεί την απειλή του OMT που εξέφρασε ο κύριος Ντράγκη τον περασμένο Σεπτέμβριο, να διαμεσολαβεί μεταξύ των χωρών μας και των χρηματαγορών. Nice. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι καθόλου δύσκολο να εφαρμοστεί εφόσον δοθεί το πράσινο φως στον κύριο Ντράγκη. Όσον αφορά για τις επενδύσεις, εγώ λέω και ξαναλέω και ξαναλέω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να απελευθερωθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από τους κανόνες που τη διέπουν μέχρι τώρα και το 50% των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να μην το γιάται πλέον το κράτος έθνος, όχι μόνο για την Ελλάδα, γενικότερα στην Ευρώπη, αλλά να το γιάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκ μέρους του κράτους έθνους, του κράτους μέλους αρχαίους. Του κράτους μέλους εκ μέρους της επένδυσης. Είδαμε τι συνέβη με το θέμα της ΕΡΤ. Είδαμε πόσο κουνήθηκε η κυβέρνηση από το θέμα αυτό. Τώρα τι πρόκειται να γίνει? Δεν ξέρω. Το θέμα της ΕΡΤ ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον έχει πετύχει. Ως προς απολύσεις. Ως προς απολύσεις. Όχι ως προς την, όχι ως προς την συγκρότηση. Όχι ασφαλώς. Όχι ασφαλώς. Υπάρχει και ένα αέρος εκεί. Ως προς τις απολύσεις. Γιατί το μαύρο συνεχίζει να είναι μαύρο. Όχι μόνο για την ΕΡΤ αλλά και για τις άλλες. Παρανόμως μαύρο, έτσι. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας εδώ και πολλές μέρες έχει είναι, να σπρίσει. Ευτύχη, όλα αυτά είναι σωστά. Αλλά, αποτελεσματικό ως προς τους δανειστές μας υπήρξε αυτό. Αυτό δεν ξέρω. Πρέπει οι δανειστές να μας πούνε. Διότι οι ενστάσεις που υπήρχαν στο τραπέζι εξακολουθούν και υπάρχουν, ακόμη και μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ. Υπάρχουν γιατί οι αριθμοί είναι ηλικιώδεις. Ξέρετε τι σημαίνει να δώσουν 12.000 ονόματα έως το Σεπτέμβριο, έως το τέλος Αυγούστου. 12.000 άνθρωποι θα βρεθούν χωρίς δουλειά. Καταρχήν πρέπει να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο είναι αξιοκρατικό ως προς την απόλυση. Δηλαδή αυτά είναι, βέβαια, το λέω ειρωνικά τη λέξη αξιοκρατικό, αλλά θα πρέπει να βρεθεί ένα σύστημα. Κύριε Βαρουφάκη, υπάρχει ένας τρόπος για να γίνουν όλα αυτά όμαλα ή εσείς είστε αντίθετος ακόμη και σε αυτού του είδους τη σύρρηκνωση του δημοσίου? Απολύτως και κατηγορηματικά αντίθετος.
Δηλαδή. Ναι. Όχι γιατί μου αρέσει το δημόσιο όπως λειτουργεί, όχι αλλά... γιατί πιστεύω ότι είναι γεμάτο από άξια και ικανά στελέχη, αλλά γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στη μεγάλη της ύφεση. Κεφαλαίο μη, κεφαλαίο ύψιλον. Όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεκαετία του 30. Και τι σημαίνει μεγάλη ύφεση, κύριε Σταφανίδη? Σημαίνει ότι ο ιδιωτικός τομέας συρρυκνώνεται. Ο ιδιωτικός τομέας μειώνει συνεχώς τις δαπάνες του. Όταν έχεις μια παράλληλη, ραγδαία, συστηματική μείωση των δημόσιων δαπανών, μισθολόγιο, τότε το άθροισμα των ιδιωτικών και των δημοσίων δαπανών μειώνεται σε περίοδο ύφεσης. Και τι είναι αυτό το άθροισμα? Είναι το ΑΕΠ της χώρας, από το οποίο το δημόσιο θα καλείται και καλείται να καλύπτει τις μαύρες του τρύπες. Είναι ανόητη, εγκληματική, παράλογη πολιτική αυτή. Είναι ακριβώς αυτό που δεν πρέπει να κάνεις σε μία περίοδο ύφεσης. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να προσπαθείς να αυξάνεις όσο μπορείς την αποτελεσματικότητα αυτού του δημοσίου που έχεις στην περίοδο της ύφεσης και με στόχο όταν επιτευχθεί η σταθεροποίηση και σταματήσει ο ιδιωτικός τομέας να συρρυκνώνεται, τότε να αντικαταστήσεις, να υποκαταστήσεις τις θέσεις στο δημόσιο με θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή το μόνο που θα καταφέρουμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε την απασχόληση στο δημόσιο τομέα, να δημιουργήσουμε νέους ανέργους του δημοσίου, το οποίο δεν θα οδηγήσει σε μια άνθηση στον ιδιωτικό τομέα, αλλά μειώνοντας τη συνολική ζήτηση, θα οδηγήσει σε νέες απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα και στην επιδείνωση αυτής της αυτοτροφοδοτούμενης κρίσης. Πρόκειται για εγκληματικό σφάλμα. Και δυστυχώς η κυβέρνηση, εγώ νομίζω ότι ξέρετε, τα περισσότερα στελέχη της κυβέρνησης, σε θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον, δεν θα διαφωνούσαν με αυτό που λέω. Απλά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ενός φαύλου κύκλου. Έχουμε ένα ανορθολογικό δημοσιονομικό πρόγραμμα. Αυτό που λέτε βεβαίως, κύριε Βαρουφάκη, αν το συζητούσατε στην αρχή των μνημονίων, δηλαδή προτριετίας, ενδεχομένως να υπήρχε περιθώριο κουβέντας. Εδώ μιλάμε ότι 3 χρόνια μετά έχουν ψαλιδιστεί οι μισθοί, έχουμε δει τα αποτελέσματα αυτού που περιγράφεται, εννοώ, και ετοιμαζόμαστε να διάσουμε και κόσμο από το δημόσιο. Ακριβώς. Ναι, άρα όλη η συνταγή είναι λάθος, κατά την άποψή σας. Καλά, δεν είμαι. Τι λέω τόσα. Ο λόγος που με έχετε στην εκπομπή, σας φαντάζομαι, είναι επειδή τουλάχιστον σε αυτό είμαι συνεπής. Λύση υπάρχει, κύριε Βαρουφάκη. Σας άκουσα να λέτε ότι η λύση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, η λύση δεν μπορεί να είναι ελληνική. Η λύση δεν μπορεί να είναι ιταλική. Η λύση, γιατί εγώ επιμένω από την αρχή της κρίσης. Έχετε πει ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ η λύση? Νομίζω κάπου το έχω ακούσει. Το θέσατε το ερώτημα, είναι η δεύτερη φορά που μου το βάζετε. Επιτρέψτε μου να το απαντήσω. Λοιπόν, θα το απαντήσω. Δεν υπάρχει επεκτηγή εδώ. Επιμένω όμως. Η λύση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Τι είδους λύση να είναι αυτή? Να είναι μια λύση ουσιαστικά όπου η Ευρώπη παραδέχεται ότι η πολιτική που εφαρμόζει εδώ και 3-3,5 χρόνια σε ολόκληρη την Ευρωζώνη είναι λάθος. Για να γίνει αυτό πρέπει να σπάσει η σοβιετική κομματική γραμμή που ξεκινάει από τον Όλι Ρεν και καταλήγει στον τελευταίο υφυπουργό κάθε χώρας της Ευρωζώνης. Δεν με ενδιαφέρει ποια κυβέρνηση θα είναι αυτή που θα πει ένα όχι και θα ασκήσει ένα βέτο. Μπορεί να είναι Ιρλανδική, μπορεί να είναι Ισπανική, μπορεί να είναι Ελληνική. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρξει στα πράγματα, να προκύψει μια κυβέρνηση που πρώτον θα είναι φιλοευρωπαϊκή και δεν θα θέλει να καταστρέψει την Ευρωζώνη. Και δεύτερον θα είναι διατεθειμένη εντός της Ευρωζώνης να ασκήσει αυτό το βέτο. Από όλα αυτά, και καταλήγω λοιπόν. Από όλα τα κόμματα τα οποία έχουν την πρόθεση να το κάνουν αυτό και βρίσκονται όχι πολύ μακριά από το κατόφλι της εξουσίας, της κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο που ξέρω. Γι' αυτό έχω δηλώσει και τον περασμένο Ιούνιο ότι παρά το γεγονός ότι διαφωνώ ότι για να καταφέρω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ δεν διαβάζω το πρόγραμμά του, θεωρώ από τότε και μέχρι σήμερα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο βαθμό που δεν θα παίξει με τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, αλλά θα ασκήσει ένα βέτο εντός του πλαισίου της Συνόδου Κορυφής, θα ανοίξει ένα διάλογο εντός της Ευρωζώνης, θα λυθούν γλώσσες από την Ισπανία, από την Ιταλία που τώρα αυτή τη στιγμή δεν μιλούν. Παρακαλώ, κύριε Βαρουφάκη, στο άρθρο σας με τον κύριο Γκάλμπρεϊθ κάνετε και μια αναφορά για τον σε εισαγωγικά φιλοαμερικανισμό του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι δεν μπαίνει αμφισβήτηση να βγει. Αυτό δεν το είπα στο άρθρο. Όχι, δεν μπαίνει αμφισβήτηση να βγείτε από το ΝΑΤΟ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Μισό λεπτό. Υπήρξε μια τέτοια αναπαραγωγή στην Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει τι γράφουν τα blogs. Διαβάστε. Όχι, δεν τα blogs. Είναι αναφορές μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ αυτές. Δεν είναι θέμα blogs. Δεν με ενδιαφέρει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε κανένα blog. Εγώ σας λέω, είστε δημοσιογράφος, έχετε το συγγραφέα ενός άρθρου, το διαβάσατε, είδατε πουθενά να λέω για φιλαφίλα. Όχι, δεν είδα, αλλά είδα την αντίδραση του κυρίου Λαφαζάνη, του αριστερού ρεύματος, για παράδειγμα, το οποίο προφανώς ενημερώνεται μέσω blogs για σας.
Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Και η Χρυσή Αυγή έγραψε πράγματα για αυτό το εντάξει, άρθρο. Εντάξει, θέλω να συζητήσουμε ένα πλουραλισμό απόψεων για αυτά που λέτε. Μία ακόμα ερώτηση. Θέλω να παρακολουθήσω λίγο το συλλογισμό σας για το δημόσιο. Που λέτε ότι πρέπει να μείνει το δημόσιο όσο έχει, να μην απολυθούν υπάλληλοι, γιατί ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να απορροφήσει αυτούς που θα απολυθούν. Σωστά. Όχι μόνο δεν θα τους απορροφήσει, θα οδηγηθεί σε νέες απολύσεις ιδιωτικών υπαλλήλων. Το άκουσα και αυτό που το λέγατε, με μια αναλογία, αν το κατάλαβα καλά, δηλαδή ότι θα είναι πολύ περισσότεροι απολυμμένοι στο ιδιωτικό τομέα, εάν απολυθεί κάποιος από το δημόσιο. Δεν έδωσα καμία αναλογία, γιατί αυτές οι αναλογίες δεν μπορούν να υπολογιστούν. Ωραία. Το ερώτημα μου είναι, εάν αυξηθεί το δημόσιο σε αυτή τη φάση, στη φάση της ύφεσης, εάν δεν λέτε το δημόσιο κάνει προσλήψεις, έκτακτης ανάγκης, με έναν τρόπο, αυτό θα βοηθήσει την οικονομία κατά την άποψή σας? Πρέπει να είναι κάποιος πολύ ανόητος για να προτείνει προσλήψεις στο δημόσιο, όταν το δημόσιο είναι πτωχευμένο. Δεν θα το έκανα ποτέ. Αυτό που λέω είναι το εξής. Όταν βρίσκεσαι στη σκοτωδίνη στην οποία βρισκόμαστε τώρα, προσπαθείς να επιτύχεις τη σταθεροποίηση. Η ανάπτυξη είναι μετά. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη σταθεροποίηση, πρέπει να παγώσεις τις απολύσεις, να αυξήσεις τις προσπάθειες σου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, να παραγάγει πιο πολύ έργο και να πάψει πλέον να δημιουργεί τα προβλήματα που δημιουργεί στο ιδιωτικό τομέα μέσα από την γραφειοκρατία, μέσα από τις καθυστερήσεις και εσείς συζητούσατε προηγουμένως. Αυτό ως προς το βραχυπρόθεσμο κομμάτι. Και θυμάστε τι είπα. Με το που αρχίζει η σταθεροποίηση και η ανάπτυξη, τότε δεν έχω καμία αντίρρηση να υπάρχει μεταφορά θέσεων εργασίας από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Πότε το βλέπετε αυτό να γίνεται, με βάση τα σημερινά δεδομένα? Η απάντησή μου θα είναι ξεκάθαρη. Όταν η Ευρώπη αλλάξει ρότα. Άρα σε καμία περίπτωση πριν αλλάξει ρότα. Το πρόβλημα της Ελλάδας περνάει μέσω της ευρωπαϊκής λύσης. Απολύτως. Κύριε Βαρουφάκη, αν ήμασταν στο Οχάιο τώρα αυτή τη στιγμή και ήταν το 1931. Και μου θέτατε το ερώτημα πώς μπορεί το Ohio να βγει από τη μεγάλη ύφεση των Ηνωμένων Πολιτειών, η απάντησή μου θα ήταν δεν μπορεί, αν δεν υπάρξει ένα New Deal. Κύριε Βαρουφάκη, λέτε πολύ ορθολογικά πράγματα και πολύ λογικά πράγματα. Αυτό το οποίο λέτε είναι λογικό και γι' αυτό υπάρχουν αντιδράσεις, κύριε Βαρουφάκη μου. Δηλαδή, στην ουσία, χρειάζεται να εγκαταληφθεί αυτός ο δογματισμός, ο γερμανικός δογματισμός, και να δούμε την Ευρώπη ως μια Ευρώπη η οποία είναι σχεδόν ομοσπονδιακή. Πολύ σωστά είπατε ότι το 1931 στο Οχάιο, εάν γινόταν μια λύση η οποία δεν αφορούσε και την Πενσιλβάνια ή δεν αφορούσε την Ινδιάνα, ξέρω εγώ, από την άλλη πλευρά, σε καμία περίπτωση μπορεί να πετύχει αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη μεριά όμως, υπήρξε μια προσπάθεια μετά το κραχ ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα πράγματα με επενδύσεις, δημόσιες επενδύσεις, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει εδώ. Το κονδύλι για τις δημόσιες επενδύσεις είναι το κονδύλι στο οποίο γίνονται επιδρομές για να συμπληρώσουν αυτά που τους λείπουν. Και κάθε φορά βλέπει κανένας υπουργός ανάπτυξης το κονδύλι από 6 δις να γίνεται 5, από 5 να γίνεται 2, να εξαφανίζεται, να εμφανίζεται λογιστικά. Λοιπόν, δεν υπάρχει λύση χωρίς μία διαδικασία όπως αυτή που περιγράψατε. Εγώ θέλω να ρωτήσω, πού θα βρεθούν οι πλάτες οι ευρωπαϊκές για να κουμπίσει πάνω και η Ελλάδα και να πιέσει για αλλαγή πολιτικής, κύριε Βαρουφάκη? Πού θα βρεθούν αυτές οι πλάτες όταν η Ελλάδα έχει λυγίσει, όλοι αναγνωρίζουν ότι έχουν γίνει λάθη στο μνημόνιο, αλλά ρίχνουν το φταίξιμο στην Ελλάδα που δεν ακολούθησε βήμα προς βήμα τα όσα είχε δεσμευτεί? Ναι, αλλά αυτό δεν έχει λογική. Γιατί από μια μεριά δεν μπορείς παράλληλα. Επίσης έπεσε μια Κύπρος και επίσης δεν είδαμε να σηκώνεται κανένας νότος της Ευρώπης ως στήριγμά τους. Ήδη έχω δύο πολύ μεγάλα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσω. Παρακαλώ. Πάμε στο τρίτο μετά. Δεν μπορεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη μια μεριά να λέει ότι το πρόγραμμα, το μνημονιακό πρόγραμμα, το πακέτο διάσης ήταν παράλογο και ταυτόχρονα λέει, αλλά η αποτυχία του οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν το εφάρμοσε σωστά, είτε είναι παράλογο και η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να το εφαρμόσει, είτε δεν ήταν παράλογο. Αλλά ας έρθω στο πρώτο ερώτημα, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, όσο αφορά την ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης, εδώ υπάρχει ένα, για να το πούμε πάρα πολύ απλά, ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε ομοσπονδιοποιηθεί όσο αφορά τη νομισματική πολιτική. Έχουμε μία ομοσπονδιακή κοινή νομισματική πολιτική, κοινό νόμισμα. Έχουμε ελεύθερο εμπόριο, καταργημένα τα σύνορα μεταξύ μας. Λειτουργούμε σαν μια μεγάλη μακροοικονομία, ενιαία. Όμως παράλληλα δεν έχουμε τα αμορτισέρ, τα συστήματα απορρόφησης κραδασμών που χρειάζεται μια τέτοια ομοσπονδία για να μπορέσει να μην κατακαιρματίζεται, να μην γίνει όπως η Ευρωζώνη σήμερα. Ο λόγος που οι ΗΠΑ δεν έχουν το πρόβλημα του κατακαιρματισμού είναι ότι έχουν αυτά τα αμορτισέρ. Τώρα το πρόβλημα με τα αμορτισέρ ποιο είναι?
ότι χρειάζονται ομοσπονδιακά υπουργεία, ένα ομοσπονδιακό υπουργείο οικονομικών ουσιαστικά. Η Γερμανία θέλει την ομοσπονδία αυτή που έχουμε μέχρι τώρα, αλλά δεν θέλει μια δημοκρατική ομοσπονδία, γιατί μια δημοκρατικά εκλεγμένη ομόσπονδη κυβέρνηση δεν θα ελέγχεται από τη Γερμανία. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή ελέγχει αυτό το συνοθήλευμα που έχουμε, την ημι ομοσπονδία, τη συνομοσπονδία. Την ελέγχει πλήρως και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν θα, καταλαβαίνει ότι αν δεν προχωρήσει στην πλήρη ομοσπονδιοποίηση, αυτή η συνομοσπονδία που έχουμε σήμερα θα διαλυθεί. Όμως, πού είναι το κόλλημά της? Ότι αν προχωρήσει σε αυτήν την ομοσπονδιοποίηση, δεν θα ελέγχει την ομόσπονδη κυβέρνηση, δεν θα ελέγχει το ομόσποδο Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί οι Γερμανοί, όσο σημαντική χώρα και να είναι, όσο σημαντικό λαό και να είναι, δεν είναι η πλειοψηφία. Οπότε είτε θα έχει μια δικτατορική ομοσπονδία τύπου Τέταρτου Ράιχ, είτε θα χάσει τον έλεγχο της ομοσπονδίας που θα δημιουργηθεί. Οπότε, κυρία Τσαπανίδου, η απάντηση στο ερώτημά σας είναι απλή. Όταν βρίσκεσαι σε μια αδιέξοδη πορεία, αυτό που δικαιούσε να κάνεις, που έχεις δικαίωμα, όχι μόνο δικαίωμα, αλλά ιερή υποχρέωση να κάνεις, μέσα στο Συμβούλιο της Κορυφής, στο οποίο διαθέτεις βέτο, έστω και τύπης, να το χρησιμοποιήσεις. Και να μην ζητήσεις συγκεκριμένα πράγματα. Να μην πεις, δώστε μας περισσότερα χρήματα. Απλά να πεις ότι αυτό το πρόγραμμα το οποίο μας επιβάλλεται δεν βγαίνει. Εμείς θα τρέξουμε στη σωστή κατεύθυνση όσο μπορούμε. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε επιτυχώς ένα πρόγραμμα που ακόμα και το διαθέσουμε. Πείτε μου κάτι, κύριε Βαρουφάκη. Το 2014 τελειώνει το μνημόνιο. Ακριβώς. Τι θα γίνει λοιπόν τότε? Θα είμαστε σε θέση τότε, αφού δεν θα εξαρτώμεθα από τους δανειστές μας, να ορίσουμε μια πολιτική που θα ακολουθήσουμε μόνοι μας, που θα είναι προς μια άλλη κατεύθυνση, πιο σωστή, που θα δώσει τη δυνατότητα να πάρει μια ανάσα ο ελληνικός λαός? Μπορούμε ή όχι? Σε καμία των περιπτώσεων, όσο έχουμε αυτή την αρνητική δυναμική στην ελληνική οικονομία, όταν έχουμε ακόμα και επιτυχημένες ή εν δυνάμει επιτυχημένες επιχειρήσεις να μην μπορούν να βρουν τραπεζική πίστη πουθενά. Αυτό το οποίο φαντάζομαι ότι βρίσκεται στο μυαλό των ηθινόντων στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο, στη Φραγκφούρτη, είναι η πιθανή ένταξή μας, μεταφορά μας από το ESM, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και τα δάνεια που παίρνουμε από αυτόν, στο πρόγραμμα OMT της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επί της ουσίας δεν έχει μεγάλη σημασία από ποιον θα δανειζόμαστε ή πώς θα δανειζόμαστε. Δεν θα δανειζόμαστε αυτόνομα, ακόμα και αν υποτίθεται ότι επιστρέψουμε στις αγορές μέσω από το OMT. Η ουσία θα είναι ότι θα είμαστε ουσιαστικά υπό την κυδαιμονία της Ευρώπης. Μόνο έτσι θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε δανεικά. Υπό ασφυκτική λιτότητα, εφόσον συνεχιστεί η συγκεκριμένη πολιτική. Με όποιον μηχανισμό βλέπετε μπροστά μας άλλο ένα μνημόνιο και άλλο ένα πακέτο μέτρων. Θέλω να σας ρωτήσω, τι περιθώρια υπάρχουν έτσι ώστε να πάμε και να ασκήσουμε βέτο στην Ευρώπη και να ζητήσουμε αλλαγή πολιτικής? Εάν εκλεγεί, μάλιστα, η κυρία Μέρκελ. Που θα εκλεγεί. Εάν εκλεγεί, ξέρετε, να σας πω και το εξής. Δεν έχει σημασία ποιος θα εκλεγεί στη Γερμανία. Το S5 είναι χειρότερο από την κυρία Μέρκελ, κατά τη γνώμη μου. Έχουν καταφέρει τους τελευταίους 7-8 μήνες να εκπονήσουν ένα αλλοπρόσαλο πρόγραμμα, το οποίο καθιστά την κυρία Μέρκελ ίσως και προτιμότερη. Κατά με. Ναι, συμφωνούμε. Άρα με αυτό το δεδομένο, κύριε Βαρουφάκη, δεν πρόκειται να υπάρχουν αλλαγές στους πολιτικούς σχετισμούς στην Ευρώπη. Η Γερμανία θα συνεχίσει να κάνει το δικό της. Σωστά. Και άρα οδηγούμαστε σε ένα διέξοδο. Βεβαίως. Μα είμαστε σε ένα διέξοδο. Είμαστε εδώ και καιρό. Είμαστε εδώ και καιρό, αλλά θα είναι πλήρες κατά τα λεγόμενα. Πλήρες είναι και τώρα. Γιατί τι είναι τώρα? Ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ιταλία? Έχουμε μια απαστράπτουσα βιομηχανία, η οποία συνθλίβεται, χωρίς λόγο και αιτία. Δεν έχει καμία σχέση με την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα αυτών των εργοστασίων και αυτού του συστήματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι διασυνδεδεμένες με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Και ένα θαύμα της βιομηχανικής επανάστασης της Βόρειας Ιταλίας αυτή τη στιγμή καταστρέφεται. Και ξέρετε, η Ιταλία οδεύει σιγά-σιγά σε ένα πρόγραμμα, και μνημονιακό κι αυτή. Θα έχει μεγάλο πρόβλημα να χρηματοδότησει του χρέους της. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτό το διέξοδο στο οποίο ήδη βρισκόμαστε, θα ξαναπώ αυτό που είπα προηγουμένως, ένα βέτο της ελληνικής κυβέρνησης με συγκεκριμένες, με ένα-δύο πολύ απλά ερωτήματα, όχι ερωτήματα, απαιτήσεις που αν θέλετε μπορείς να πεις στο γερμανό φορολογούμενο ότι έχουν βάση, θα άνοιγε το στόμα του κ. Λέτα
θα ξεκινούσε μια διαδικασία απεγκλωβισμού των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Τι ερωτήματα. Από το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε. Ποια είναι αυτά τα τρία θέματα, κύριε Βαρουφάκη, είναι μόνο απαιτήσει. Ποια είναι δύο θέματα που θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να ασκήσει βέτο για να απελευθερώσει το σύστημα. Το πρώτο, θα έλεγα να σταματήσουν οι χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ. Τα χρήματα για το ΕΣΠΑ να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, χωρίς την ενασχόληση του Υπουργείου Ανάπτυξης της ελληνικής κυβέρνησης, την οποία εγώ δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη, όπως και να είναι στην εξουσία, να προβεί άμεσα σε επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Δεν θέλουμε περισσότερα λεφτά. Αυτά τα οποία μας δίνουν, να τα δίνουν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να μην γίνεται η διαπλοκή μεταξύ Βρυξελών και Αθηνών. Ένα δεύτερο το οποίο θα έλεγα και θα ζητούσα είναι να διαλυθεί το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αυτή η άλλη διαπλοκή μεταξύ ελληνικού πολιτικού συστήματος και ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Και ο ESM να αναλάβει άμεσα τις τράπεζες οι οποίες έχουν πάρει κεφάλαια από αυτόν. Έτσι όπως θα παρουσιάζετε, κύριε Βαρουφάκη, μιλάτε για διαπλοκή σε τέτοιο επίπεδο που σας ακούει κανείς και δεν διακρίνει ελπίδα στον ορίζοντα. Αν λέτε ακόμη και τα χρήματα που έρχονται στη χώρα με τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Είναι μέσω διαπλοκής κλπ. Τι δεν είναι. Είναι απολύτως. Είναι αυτό απολύτως. Είναι μια σωστή πρόταση. Εγώ αναρωτιέμαι. Θα ήθελα να χτίστηκε η γέφυρα Ρίου Αντιρρίου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως, έτσι να γίνεται και η χρηματοδότηση των μεγάλων έργων στην Ελλάδα. Αλλά... και των μικρών έργων και των μικρών μικρομεσαίων. Εγώ αποδέχομαι αυτή την πρόταση και λογική της, αλλά πώς θα μπει βέτο, πώς θα σηκωθεί δηλαδή μια σκόνη για αυτό το θα θέμα. Θα σηκωθεί ο Έλληνας και θα είναι οι σύμμαχοί μας σε αυτή την προσπάθεια, θα είμαστε μόνοι, Δεν θα είμαστε μόνοι, ξέρετε. Ο Αστερίξ στο Γαλατικό χωριό, θα έχουμε συμμάχους. Γιατί δεν το έχει κάνει κανένας άλλος μέχρι σήμερα, για παράδειγμα. Γιατί δεν έχουν σηκωθεί οι Ισπανοί να θέσουν αυτό το βέτο, γιατί δεν έχουν σηκωθεί οι Ιταλοί, γιατί δεν έχουν σηκωθεί οι Γάλλοι, γιατί όλοι είναι με το στόμα κλειστό και δεν μιλάει κανείς. Γιατί αφού είναι τόσο απλό, δεν σηκώθηκε ο Παπανδρέου ή ο κύριος Σαμαράς μέχρι σήμερα. Θα σας απαντήσω. Σε μία συνομιλία που είχα την τύχη να έχω πριν από 1,5 χρόνο με Ιταλό υπουργό, ο οποίος συμφωνούσε με αυτά που λέγαμε, εγώ και κάποιοι συνάδελφοί μου, άρχισε ξαφνικά να σηκώνει τα τηλέφωνα και να θέλει να μας κλείσει ραντεβού για να προωθήσουμε τις ιδέες μας στην Ευρωβουλή, στις Βρυξέλλες κλπ. Και τότε του λέω, μα κύριε Υπουργέ, εσείς είστε υπουργός, είστε σε Συμβουλίο Υπουργών. Άμα σας αρέσουν οι ιδέες μας, γιατί δεν τις προωθείτε εσείς, γιατί δεν τα λέτε αυτά. Αυτό που με ρωτήσατε μόλις τώρα, κυρία Τσαπανή, του έθεσα εγώ το ερώτημα. Ξέρετε τι μου είπε. Γιατί αν ακουστεί ότι εμείς κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις, αμέσως τα σπρέτ της Ιταλίας θα πάνε στα ουράνια. Και εγώ θα πάψω να είμαι υπουργός αύριο. Γιατί η Ιταλία θα έχει πτωχεύσει και επισήμως όπως η Ελλάδα. Και τελείωσε την. Συγγνώμη, το να ζητήσει κανείς τα κονδύλια του ΕΣΠΑ να έρχονται μέσω της Τράπεζας Επενδύσεως σημαίνει ότι η Ιταλία πτωχεύει. Δεν θέλετε να ακούσετε το τελείωσε ο συγκεκριμένος υπουργός το μονόλογο του. Τελείωσε λέγοντας, μια χώρα όμως που ήδη έχει βουλιάξει, έχει την υποχρέωση να θέσει αυτά τα θέματα στα συμβούλια υπουργών και πρωθυπουργών και ECOFIN και Eurogroup, έτσι ώστε να λυθεί η δική μας γλώσσα για να μιλήσουμε. Το ότι έχετε δίκιο ως προς το ΕΣΠΑ είναι, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι Γερμανοί πια καταλάβανε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να δοθούν κατευθείαν δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα το προσπαθήσουν, υποτίθεται, να το κάνουν μέσω αυτής της τράπεζας που έχουν για επενδύσεις. Δηλαδή, το ξέρουν ότι αυτό το σύστημα όπως υπάρχει δεν δουλεύει. Από την άλλη πλευρά, η διαφθορά και η διαπλοκή στο θέμα του ΕΣΠΑ έχει επανειλημμένα αποδειχθεί και από την Επιτροπή για τη Διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σαφές ότι το πρώτο θέμα που θέσατε είναι μία αρρώστια, είναι ένας καρκίνος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος αν δεν αλλάξει πολύ σύντομα θα δημιουργηθούν πολύ μεγάλα προβλήματα. Έχετε δει τα ευρωπαϊκά προγράμματα στον εκπαιδευτικό τομέα, στα πανεπιστήμια. Ακριβώς αυτό λέω. Σε αυτό αναφέρομαι. Είναι απίστευτο. Έχω δει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και το ότι έχει βρει όχι μόνο για την Ελλάδα, για τη Γερμανία, για τη Δανία, για όλες αυτές τις χώρες. Κύριε Βαρουφάκη, κλείστε λίγο την κουβέντα αυτή. Κλείστε λίγο την κουβέντα αυτή με το τι γίνεται αν δεν αναλυφθούν οι πρωτοβουλίες αυτές που περιγράφετε και αν συνεχίσουμε να είμαστε στην ίδια λογική. Δεν θα υπάρχει ευρώ. Τόσο απλά. Όχι στην Ελλάδα, γενικά δεν θα υπάρχει ευρώ. Το ευρώ δεν είναι βιώσιμο νόμισμα έτσι όπως πορευόμαστε στην Ευρώπη και αυτή είναι η μεγάλη μου αγωνία. Παρόλο ότι δεν το συμπαθώ ιδιαίτερα το ευρώ, η κατάργηση του ευρώ αυτή τη στιγμή θα είναι καταστροφική για την Ευρώπη, για τη χώρα μας και θα σας έλεγα και για την παγκόσμια οικονομία.
Είμαστε, κυρία Τσαπανίδου, η γενιά του 29 σε μεταμοντέρνα έκδοση. Ο λόγος για τον οποίο φωνάζω και κάθομαι τόση ώρα και σας μιλάω και τόσες φορές έχουμε ξανασυναντηθεί και μιλάμε και τα λέμε και τα ξαναλέμε και γίνομαι και δυσάρεστος με αυτά που λέω, είναι ότι αγωνιώ ότι βρισκόμαστε σε μια μεταμοντέρνα δεκαετία του 30. Και όπως και τότε οι πολιτικοί ηθήνοντες εντελώς κοντόφθαλμα δεν έβλεπαν τι ερχόταν, έτσι και σήμερα δεν βλέπουμε ότι η Ευρωζώνη δεν μπορεί να επιβιώσει, ακριβώς για τον ίδιο λόγο που δεν μπορούσε να επιβιώσει ο κανόνας του χρυσού μετά το 29. Εκτός αν κάνουμε κάποια βασικά απλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν αύριο. Αύριο. Μες. Σαν αυτά που λέγαμε για το ΕΣΠΑ, για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα πρέπει να διαχειρίζεται, όχι να πληρώνει, αλλά να διαχειρίζεται τη σχέση μεταξύ των κρατών μελών και των χρηματαγορών. Υπάρχουν πολύ απλά πράγματα που μπορεί να γίνουν. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρουφάκη, που ήσασταν κοντά μας.